Κύριε Ρώτα, πώς είδε η υπομένη στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή? Οι στρατηγοί έχουν την άποψη ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη που αφορά τα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Γιατί? Γιατί θα πρέπει πρώτα το υπάρχουν μισθολόγιο, το 50% της διαφοράς από την δικαστική δικαίωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε αν υπάρχει λόγος για δημιουργία νέου ειδικού μισθολογίου. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί ποιοι θα πρέπει να παίρνουν το επίδομα παραμεθωρίου και να υπάρχει πρόβλεψη για την υπεροριακή εργασία. Γιατί τι πρόβλημα υπάρχει με το επίδομα παραμεθωρίου? Το πρόβλημα με το επίδομα παραμεθωρίου είναι ότι βλέπουμε ότι κάποιες περιοχές που το παίρνανε ήδη το επίδομα αυτό περικόπτονται, ή σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν συνάδελφοι της πολεμικής αεροπορίας που το παίρνουν και δεν το παίρνουν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι του στρατού ξηράς, ή και σε άλλες περιπτώσεις προβλέπονται νομοί να παίρνουν ένα επίδομα παραμεθωρίου στο δημόσιο τομέα και δεν το παίρνουν οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις. Τι πρόβλεψη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υπεροριακή απασχόληση από ό,τι καταλαβαίνω, ενσωματώνεται σε κάποιο επίδομα? Τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η άποψη της Πομένης είναι ότι οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να αποζημιώνονται για την τυχόν υπεροριακή εργασία που θα δουλεύουν. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει 12 ώρες και να αποζημιώνεται για τις 8. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη για αποζημίωση αυτής της περιορικής εργασίας, όχι στην μορφή επιδόματος, αλλά στη μορφή των ωρών που εργάζεται πραγματικά. Προγραμματίζετε κάποιες κινητοποιήσεις? Όπως ξέρετε, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων δεν δύναται να κατέβει σε κινητοποιήσεις ούτε να απεργήσει λόγω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Στηρίζουμε όμως τις κινητοποιήσεις των Ομοσπονδίων των Σωμάτων Ασφαλείας και έχουμε, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη καλέσει τις οικογένειες των στρατιωτικών να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Και θα βγάλουμε και μια νέα ανακοίνωση, η οποία θα καλούμε τις οικογένειες των στρατιωτικών την ημέρα και την ώρα που θα αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί αυτή η κινητοποίηση των Ομοσπονδίων των Σωμάτων Ασφαλείας.